Μάλιστα. Αυτά ήταν κάποια σημεία της σημερινής επεισοδιακής συζήτησης στην Βουλή. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Μέγα, δημοσιογράφο, συνάδελφο, επίσης στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχη απασχόλησης, εργασίας του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μέγα, σας ευχαριστώ για αυτό το Skype, για τη Skype επικοινωνία μας. Είστε καλά? Δικιά μου ευχαρίστηση, χαιρετισμούς στους υπηρώτες της υπηρώτησης. Μάλιστα. Λοιπόν, είδαμε στο βίντεο, στα κομμάτια που βάλαμε στην αρχή του Δελτίου και τη Φωτεινή Πιπηλή να κινείται απειλητικά εναντίον βουλευτών, εναντίον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκρατήθηκε εκεί, επέστρεψε στη θέση της. Εικόνες απείρου κάλους, απείρου κάλους. Τι λέτε, κύριε Μέγα? Εσείς βέβαια απήχατε από όλο αυτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολουθούνταν αρχικά, γιατί τώρα μαθαίνουμε ότι παρακολουθούνταν πάρα πολύ μέσω Predator. Αλλά εσείς απήχατε από αυτή την συζήτηση, τουλάχιστον όσον αφορά την επικοινωνία. Δεν συμμετείχατε όσον αφορά την ένταση. Να ξεκινήσω με αυτό. Μας ενδιαφέρει η ουσία. Η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες του Κοινοβουλίου σήμερα, με την κυρία Πιπηλή, θα έλεγα, δείχνουν, είναι αψευδής μάρτυρας ότι οι εκλογές πλησιάζουν. Μάλιστα. Άρα, ο κάθε επαγγελματίας, και το τονίζω, επαγγελματίας πολιτικός, έχει βρει τον τρόπο για να κερδίσει τα 10 δευτερόλεπτα της πανελλαδικής διασημότητας. Μάλιστα. Έτσι ώστε να πάει μετά στον ψηφοφόρο και να πει: είδατε που σου τα είπα εγώ, του τα είπα γιατί εγώ του τα λέω, να ψηφίσει το πόπολο. Αυτό δεν μας αφορά εμάς. Η αδυναμία, αν λέτε υπάρχει αδυναμία στο ΠΑΣΟΚ, εμείς επιλέξαμε έναν αρχηγό ο οποίος δεν είναι βουλευτής. Άρα δεν μπορεί να είναι στο κοινοβούλιο. Αυτό είναι μειονέκτημα. Αυτό είναι μειονέκτημα, κύριε Μέγα. Τεχνικά είναι μειονέκτημα. Ναι, αλλά η πολιτική ζωή δεν εξαντλείται στο κοινοβούλιο. Εντάξει, και σωστό. Δεν είδαμε και κάτι φοβερό εκεί πέρα. Εάν κάτι πρέπει να μας ψέξετε, είναι όχι γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπορεί εξάλλου να είναι στο κοινοβούλιο. Ήταν στην Βουλή, έκανε δηλώσεις, παρενέβη. Ναι, ναι. Είπε τι έγινε με το Predator και με ποιον τρόπο οι New York Times σήμερα λένε ότι η Ελλάδα είναι εξαγωγέας αυτού του παρακρατικού. Ναι, κάναμε εξαγωγές στη Μαδαγασκάρη. Ακριβώς. Άρα εδώ πέρα είναι πολύ πιο σύνδετο το θέμα. Επί της ουσίας λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί και είπε τι πρέπει να γίνει. Είπε πώς πρέπει να είναι ο έλεγχος από τους εισαγγελείς, πότε παρεμβαίνει στα πολιτικά πρόσωπα, τι δικλείδες ασφαλείας χρειάζεται και κυρίως να μην ενημερώνονται οι πολίτες, όχι οι πολιτικοί, οι πολίτες εν γέννη μετά από 3 χρόνια. Τι ξέρετε, τότε σας παρακολουθούσαμε, αλλά θα σας ενημερώνουν μετά από 3 χρόνια. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Πώς είδατε την κόντρα εκεί μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, κύριε Μέγα, και δημοσιογραφικά και ως δημοσιογράφος, πώς την είδατε την κόντρα? Εν τω μεταξύ, το υλικό θα έχει καταστραφεί στους 12 μήνες. Okay. Θα ενημερώνεται στους 36. Χωρίς να υπάρχει το πρωτόκολλο. Ναι, ωραία. Πώς είδατε την κόντρα και ως δημοσιογράφος? Είναι μια αντιπαράθεση fake δικοματισμού. Προσπαθούν να πούν ότι το χειρότερο είναι ο Μητσοτάκης, λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι ο Μητσοτάκης αυτή η τριετία, τα 3,5 χρόνια, ήταν καταστροφικά για τη χώρα. Σε αυτό συμφωνούμε με τον κύριο Τσίπρα. Και ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι βοήθεια θα έρθει ξανά αυτός. Σε αυτό συμφωνούμε με τον κύριο Μητσοτάκη. Γι' αυτό λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφορετική ατζέντα και γι' αυτό πρέπει να μας ψέξετε, κύριε Τόκα. Γιατί ενώ έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε βγάλει ένα φυλάδιο να βγω στο καφενείο στην Άρτα να πω: ορίστε, αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Τι λέμε για τους αγρότες? Τώρα, τι λέμε για τους αγρότες? Ωραία, ωραία, θα τα πούμε και αυτά. Θα τα πούμε και αυτά. Οκ, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά αυτά είναι ουσιαστικά ζητήματα. Αλλά επειδή μιλάμε εδώ για τις υποκλοπές τώρα, ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να ρωτάει τον Πρωθυπουργό και με θεατρικό έτσι τρόπο και με επικοινωνιακό τρόπο, εάν παρακολουθούνταν ο Φλόρος, εάν παρακολουθούνταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Εντάξει, απάντησε με ερωτήματα ο Μητσοτάκης, δεν απάντησε στην ουσία, αλλά ρώτησε ο Μητσοτάκης τον Αλέξη Τσίπρα, το ρώτησε αν παρακολουθούνταν επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφοι και δικαστικοί. Δεν απάντησε ο Τσίπρας σε αυτό επίσης. Χαρακτήρισε ο ένας τον άλλον, ο ένας ψεύτη, ο άλλος θρασί και δειλό. Χαρακτηρίστηκαν, αλληλοχαρακτηρίστηκαν. Τελικά θα μάθουμε τι συμβαίνει εδώ σε αυτή τη χώρα, ποιος παρακολουθούσε, ποιος ήταν ο ενορχιστρωτής των παρακολουθήσεων τόσων υπουργών, του Νίκου Ανδρουλάκη στην περίπτωσή σας, θα μάθουμε κάτι. Σε αυτή την περίπτωση ενορχιστρωτής ήταν το γραφείο του Πρωθυπουργού, του Νίκου Ανδρουλάκη. Ήταν το γραφείο του Πρωθυπουργού. Από εκεί... Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Δημητριάδης? Ποια είναι η άποψή σας? Ο ίδιος το γνώριζε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Δημητριάδης να έκανε κάτι χωρίς να το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός. Με εντολή Μητσοτάκη παρακολουθούνταν. Με εντολή Μητσοτάκη παρακολουθούνταν ο Ανδρουλάκης.
με σκοπό να παρέμβει ή άλλο λόγο να παρέμβει στις εσωκομματικές διαδικασίες. Είναι ξεκάθαρο. Στο Μέγαρο Μαξίμου λειτουργούσε παρακράτος. Τελεία και παύλα. Άρα έχουμε την παρακολούθηση, την παράνομη παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Με το Predator επιχείρησαν, δεν τσίμπησε, αν μου επιτρέπετε έκφραση, ο αρχηγός του Πασόκ. Δεν άνοιξε το σύνδεσμο που το στείλαν. Απέτυχαν με το Predator και πήγαν κατευθείαν με τον κλασικό τρόπο, με τις κασέτες, με το γούρου γούρου της ΑΕΠ. Πατούσαν κουμπιά και το παρακολουθούσαν για 2 μήνες. Και χωρίς να υπάρχουν στοιχεία αν αυτούς τους 2 μήνες βρήκαν τις ενοχές ή τις πομπές του Νίκο Ανδρουλάκη, συνέχισε για άλλους 2 μήνες και όλος τυχαίως αυτή η παρακολούθηση έληξε την επομένη εκλογή του ως Προέδρου του ΠΑΣΟΚ πριν από ένα χρόνο, σαν σήμερα στις 8 Δεκεμβρίου. 7 έγινε, 5 έγιναν εκλογές, 6 έληξε. Άρα τον Νίκο Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσαν. Τον παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης. Με εντολή Μητσοτάκη παρακολουθούνταν ο Ανδρουλάκης, μου λέτε. Για να τον έχει στο χέρι του σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας και σε περίπτωση προοπτικής, έτσι, συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Αυτό. Ίσως να ήταν και η απαρχή παρέμβαση στα ισοκομματικά μας. Ξέρουμε ότι οι Ρώσοι επιχείρησαν και σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι παρενέβησαν στις εκλογές υπέρ του Τραμπ. Αυτά μπορεί να ήταν και ένα τέτοιο σχέδιο. Δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό απαιτούμε απαντήσεις. Εάν είναι προσπάθεια του κράτους να παρέμβει στα ισοκομματικά ενός κόμματος, είναι τεράστιο πρόβλημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι λύση αυτή. Έλα, Νίκο, έλα, βρε Νίκο. Τι έγινε τώρα, έλα να σου πω κάτι στο αυτή. Εντάξει, παρακολουθούσαμε, αλλά μην το κάνεις και εσύ θέμα. Να. Αυτά να τα ξεχάσουμε. Το δεύτερο είναι ότι παρακολουθούσε το Θανάση τον Κουκάκη. Να. Εκεί ο άνθρωπος, ο συνάδελφός μας, έψαχνε κάτι που έχει σχέση με τραπεζικά δάνεια και διάφορα κόλπα με τα οποία πλούτησαν αθέμητα οι τραπεζίτες. Τρίτον είναι, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούνταν ο Στέργιος ο Πιτσόρλας, που ήταν τότε υφυπουργός εθνικής οικονομίας και ασχολούνταν με τα ναυπηγεία, με την Κόσκο κλπ. Που είχε και οικονομικό περιεχόμενο. Μάλιστα. Αυτά είναι αποδεδειγμένα, αυτές οι τρεις παρακολουθούσεις. Όλα τα άλλα με το Predator τώρα παρακολουθούνταν πάρα πολλοί υπουργοί. Παρακολουθούνταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο Φλόρος. Δεν το ξέρω, αλλά αν παρακολουθούνταν, υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στον εθνικό στρατό. Ή έχει σχέση με τις προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων, των εξοπλιστικών Μάλιστα. προγραμμάτων. Μάλιστα. Γι' αυτό απαιτείται να δοθούν απαντήσεις. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης τι προσπαθεί να κάνει τώρα? Θέλει να αφήσει πίσω τις υποκλοπές, να περάσει αυτόν τον κάβο, τον σημερινό και τον αυριανό, να ξεχαστεί κάπως το θέμα των υποκλοπών για να πάει στις εκλογές. Γιατί φοβάται, μην του σκάσει κάποια αποκάλυψη μέσα στην προεκλογική περίοδο και δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγια. Πράγμα πολύ πιθανό, πράγμα πολύ πιθανό να πω εγώ. Αλλά να πω και κάτι ακόμη όσον αφορά στις υποκλοπές. Να πω κάτι για την παρέμβαση Σαμαρά, γιατί είχαμε μια αναφορά του Αντώνη Σαμαρά σε ομιλία που έκανε χθες. Ο Σαμαράς λοιπόν δηλώνει, αν ίσχυαν, ακριβώς η φρασιολογία του, η έκφρασή του είναι η εξής. Αν ίσχυαν όλα αυτά, θα ήταν αντιδημοκρατική εκτροπή. Γι' αυτό πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Δεν λέει αν ισχύουν όλα αυτά, θα είναι αντιδημοκρατική εκτροπή. Λέει αν ίσχυαν όλα αυτά, προσπαθώντας να μην έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση λεκτική με τον Μητσοτάκη, αν ίσχυαν όλα αυτά, θα ήταν αντιδημοκρατική εκτροπή. Γι' αυτό πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις, λέει αμέσως μετά, υπονομεύοντας τη φράση αν ίσχυαν. Και ο Σαμαράς λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, παρακολουθούνταν κι αυτός, και ο Σαμαράς βρίσκεται δυσαρεστημένος από όλη αυτή την ιστορία, έτσι. Θέλει όμως ταυτόχρονα να είναι υποψήφιος στην Μεσσηνία, ως εκ τούτου αυτό περνάει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό θέτει ερωτήματα, πάει μέχρι ένα σημείο και γυρίζει πίσω. Έτσι. Παράλληλα, ο Αντώνης Σαμαράς και ο ένικος της Ραφίνας, ο Κώστας Καραμαλής, ναι, δεν επηρεάζουν πλέον τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πάρει όλο το χαρτί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα να συνομιλούν με έναν δυο βουλευτές. Πλέον η ούγια του κόμματος δεν γράφει Καραμαλική Νέα Δημοκρατία, γράφει κάτι άλλο. Κατά συνέπεια. Τι γράφει το DNA, τι γράφει το DNA της Δημοκρατίας, τι γράφει σε αυτή τη φάση? Νομίζω ότι η παρούσα κυβέρνηση δίνει υπερβάλλουσα σημασία
στα συμφέροντα της οικογένειας και μιας μικρής ελίτ, η οποία απομιζά τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, εις τρόπον ώστε να έχουμε διεύρυνση της ψαλίδας μεταξύ των πλουσίων σπιτιών στην Ελλάδα και των πιο φτωχών νοικοκυριών. Η οικογένεια Μητσοτάκη δηλαδή γράφει αυτή τη στιγμή η ΙΟΥ για Νέας Δημοκρατίας. Αναμφίβολα. Αλλά αν χάσει τις εκλογές, πάλι θα πέρασει. Αλλάζουν αυτά. Τα και θα είναι. Δηλαδή, αλλάζουν πουκάμισο κάθε τρεις και λίγο. Είναι δεδομένο ότι η συντηρητική παράταξη δεν έχει ιδεολογία, αλλάζει πουκάμισο ανάλογα με τα συμφέροντα. Θέλω όμως να τελειώσω την προηγούμενη φράση. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Ντόπιν. Ναι, για να περάσω στο επόμενο θέμα που θέλω να. Θέλει να αφήσει πίσω τις αποκλοπές. Ναι. Θέλει να εξαντλήσει τον αντίπαλο εντός εισαγωγικών, δηλαδή τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς αντιπάλους, να τους προκαλέσει, ή αν έχουν κάτι να το βγάλουν τώρα, έτσι ώστε ενώ είναι ισχυρός να το αντιμετωπίσει. Γιατί την προεκλογική περίοδο είναι πολύ δύσκολο. Πιο ευάλωτα όλα. Ναι, έτσι είναι. Να αντιμετωπίσει, και αν δεν γίνει η κυβέρνηση μετά τις πρώτες εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης θα παραιτηθεί και θα έχουμε υπηρεσιακό πρωθυπουργό, οπότε θα έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Άλετε αυτό. Μεταξύ του πρώτου γύρου και του δεύτερου γύρου των εθνικών εκλογών θα είναι σε δεινή θέση αν σκάσει κάτι. Και το δεύτερο όμως, ναι, το οποίο επιτύχεται να πάει στις εκλογές, είναι τα μέτρα που έχουμε μπροστά μας για το 23. Το 23, κύριε Τόκα, πρέπει να κάνουμε πλεόνασμα φέτος το 22 με 6% οικονομική μεγέθυνση ανάπτυξη. Μάλιστα. Έχουμε 1,7 Έλληνες. Ωραία. Το 23, που ενδεχομένως θα έχουμε λιγότερους τουρίστες, θα έχουμε 0,8%. Άρα πρέπει να πάει νωρίς σε εκλογές, λέτε, γιατί υπάρχουν μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Πάμε σε κάτι άλλο, γιατί έχουμε έντονες. Ένα συγκεκριμένο μόνο. Δεν έχω απεριόριστο χρόνο, κύριε Μέγα, πείτε το όμως. Δεν έχω απεριόριστο χρόνο. Η επιδότηση στο ρεύμα από τον Ιανουάριο θα περιοριστεί μέχρι τις 500 κιλοβατόρες, από εκεί και πάνω δεν θα υπάρχει καθόλου επιδότηση. Έχουμε κοινωνική ένταση στους καταβλισμούς των Ρωμά και στις περιοχές που μένουν αυτοί οι συμπολίτες μας. Έχουμε εμπρισμούς σε Ασπρόπυργο, Μενίδη και όχι μόνον. Και όλα αυτά βέβαια με αιτία την επίθεση, τον πυροβολισμό στο κεφάλι ενός 16χρονου Ρωμά από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη. Και σε άλλες περιοχές Τσιγκάνων και σε άλλες περιοχές Ρωμά έχουμε αναταραχή. Τι λέτε, κύριε Μέγα? Καταρχήν πρέπει να ευχηθούμε να ζήσει το παιδί. Το πρώτο, το πρώτο είναι αυτό. Στην οικογένειά του, γιατί παρότι 16χρονος νομίζω έχει και ένα μωράκι. Ναι, ναι, είναι παντρεμένος. Έτσι γίνεται με τους Ρωμά, έτσι. Ναι. Ναι, αυτό πολλές είναι φορές. Το πρώτο μας μέλημα. Μαζί το δεύτερο σας. Μέλημα είναι να υπάρξει πλήρης διαφάνεια το τι έγινε, εάν δόθηκε εντολή. Και το τρίτο, πρέπει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη να δώσει αυστηρή εντολή ποιο είναι το πρωτόκολλο και με ποιο τρόπο τηρείται. Εάν έχουμε καταδίωξη, πότε έχουμε καταδίωξη, τι ακριβώς κάνει. Μα είναι δυνατόν τώρα για ένα εικοσάρικο να πυροβολεί κανείς κάποιον στο κεφάλι? Είναι δυνατόν? Είναι ανεκπαίδευτος αν δεν είναι καθαρός δολοφόνος? Δηλαδή, αν δεν είναι καθαρά δολοφονική η ενέργεια που είναι εκ του αποτελέσματος, είναι απόλυτα ανεκπαίδευτος ένας τέτοιος άνθρωπος. Ποιος του δίνει, ποια δημοκρατία δίνει όπλο σε έναν άνθρωπο που πυροβολεί έναν άλλον άνθρωπο στο κεφάλι για 20 ευρώ. Συμφωνούμε, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ το δόλο. Δηλαδή, να είναι ανεκπαίδευτος, ναι, δεν μπορώ να φανταστώ το δόλο, γιατί δεν γνωριζόταν, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ποιο πρωτόκολλο ισχύει, με ποιον τρόπο γίνεται καταδίωξη, υπάρχει καταδίωξη με πυροβολισμούς, πότε βγάζει περίστροφο, πού πυροβόλησε πρώτα στον αέρα και μετά εναντίον του αυτοκινήτου, στα λάστιχα πάντα, όχι να σκοτώσουμε άνθρωπο. Αυτά πρέπει να μας απαντήσει η αστυνομία, γιατί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η πρώτη ανακοίνωση που έβγαλε, είπε ότι τράκαρε το αυτοκίνητο πάνω σε μια μάντρα και είναι νεκρός ο οδηγός. Το οποίο ήταν ψευδές. Ανακοίνωση συγκάλυψης. Ανακοίνωση συγκάλυψης ήταν. Από την αρχή ξεκίνησε στραβά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το να καταστρέφουμε όμως περιουσίες σήμερα, είτε του ελληνικού λαού, όπως είναι τα λεωφορεία της ΟΣΥ, τα οποία φύγανε από το μακροστάσιο της Φυλής στην Αθήνα και δεν γίνονται συγκοινωνίες, ή να καταστρέφουμε περιουσίες των ανθρώπων που περιμένουν τις γιορτές να βγάλουν τα σπασμένα της χρονιάς, νομίζω ότι αυτό δεν οδηγεί σε μια καλύτερη κοινωνία. Σε μια καλύτερη κοινωνία ευνοεί, οδηγεί ο κολασμός και ο πολιτικός κολασμός. Κύριε Μέγα, δεν έχετε άδικο σε αυτό, αλλά αν δεν ήταν Ρωμά ο 16χρονος και ήταν μη Ρωμά, τότε θα γινόταν πολύ χειρότερα.
Ναι, έχουμε και την περίπτωση του Γρηγορόπουλου. Δεν είναι ίδιες οι περιπτώσεις, καμία περίπτωση δεν είναι ίδια με την άλλη. Αλλά αν δεν ήταν Ρωμά ο 16χρονος, θα γινόταν πολύ χειρότερα. Ναι. Και το λέω με διάφορες αναγνώσεις. Σας κάνει ο καθένας όποια ανάγνωση θέλει. Όταν κανείς πυροβολεί στο κεφάλι ένα 16χρονο και αυτός είναι εκπρόσωπος του νόμου, τότε η κοινωνία αντιδρά πολλές φορές ανεξέλεγκτα. Ναι, απλά πρέπει να δούμε τι εντολές, τι πρωτόκολλο ισχύει. Δηλαδή, αν έχουμε τέτοιο πρωτόκολλο με το παραμικρό να τραβάμε περίστροφο. Αυτό λέμε. Πάμε σε κάτι άλλο. Κύριε Μέγα. Κρατική βία. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις τράπεζες τώρα. Γιατί έρχονται και εκλογές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα έβαλε με τις τράπεζες. Έκανε δρυμία αρνητική κριτική στην πρακτική των τραπεζών, επετέθη στις τράπεζες. Και υπάρχει μια συζήτηση τώρα με τους εκπροσώπους των τραπεζών. Κάτι θα γίνει, θα υπάρξει μια μείωση πιθανότατα προμηθειών, θα υπάρξει μια αύξηση επιτοκίων καταθέσεων. Τώρα σε τι βαθμό θα γίνει αυτό? Κάτι θα συμβεί πάντως, εκλογές έρχονται. Τι λέτε? Ξέρετε τι φοβάμαι? Ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι οι ίδιοι και το αντίθετό τους. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε θα σκίσω τα μνημόνια, έφερε χειρότερα μνημόνια. Έφερε την εκχώρηση περιουσίας για 99 χρόνια, έφερε τις ομαδικές απολύσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε ασυλία στους τραπεζίτες για τα κόκκινα δάνεια, τους επέτρεψε με λάθος νόμο να τα εκχωρήσουν στα φαντ και από εκεί στους services. Τους έδωσε 4 φορές να κεφαλαιοποιηθήκαν οι τράπεζες, θα χρεωθεί ο ελληνικός λαός με περίπου 18 δισεκατομμύρια για την εκχώρηση των κόκκινων δανείων και τελικά έρχεται με τη ρομφαία ποιος, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τα επέτρεψε όλα αυτά να έχουν μηδενικά επιτόκια και να αυξάνουν τα επιτόκια χορηγήσεων και έρχεται και λέει φταίνε οι τραπεζίτες. Φταίνε οι τραπεζίτες γιατί μένουν εξέλεγκτοι οι τραπεζίτες. Και τι κάνουν τώρα? Πήγε ένας πολίτης που ήταν καταχρεωμένος. Μέσα στην κρίση, στην οικονομική κρίση, δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Πήγε στον νόμο Κατσέλη και πήρε μια προστασία. Να πληρώνει 300 ευρώ το μήνα το δάνειό του. Και έρχεται τώρα αυθαίρετα η τράπεζα και τι του λέει? Καταργώ την απόφαση του δικαστηρίου. Δεν θα πληρώνεις 300, θα πληρώνεις 400. Μα αγαπητέ μου κύριε, εγώ πήγα στο δικαστήριο και πήρα την προστασία, γιατί 300 μου περισσεύουν, γιατί έχω και δύο παιδιά, το ένα σπουδάζει, έχω έξοδα. Δεν με ενδιαφέρει, λέει η τράπεζα. Αυθαιρέτως η τράπεζα λοιπόν του αλλάζει, του ανατρέπει τη δικαστική απόφαση. Αυτό είναι το χειρότερο. Και έχουμε και τους κανονικούς πράσινους δανειολήπτες που πληρώνουν κανονικά τα χρήματα στην τράπεζα, αλλά μέσα τώρα στην οικονομική κρίση, όταν αυξάνονται τα τρόφιμα 40%, το πετρέλαιο 30%, τα λιπάζεπτα στον κάμπο, οι σπόροι, οι ζωοτροφές, δεν βγαίνει ο άνθρωπος και έχει παιδιά να σπουδάνουν στο εξωτερικό, σε άλλη πόλη με ενίκεια, σου λέει δεν μπορώ να πληρώσω και έχουμε και νέους κόκκινους δανειολήπτες. Μιλάμε για ένα πλήρες δυστυχώς. Εκεί στη γωνία, στην Ήπειρο, στη χωριό μου, στην Άρτα, μπορεί να μας βλέπει μια κυρία τώρα που μπορεί να έχει 10.000 στην άκρη για ώρα ανάγκης. Για κανένα νοσοκομείο δηλαδή, κύριε Ντόκα. Ναι. Αυτά τα 10 χιλιάρικα έγιναν 9 χιλιάρικα, γιατί είναι μηδενικά τα επιτόκια, με επίσημο πληθωρισμό 10%. Έτσι. Άρα αυτή η ψαλίδα έχει ανοίξει πάρα πολύ μεταξύ καταθέσεων, επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων χορηγήσεων. Βγάζουν υπερκέρδη τράπεζα, 4 δισεκατομμύρια υπερκέρδη έχουν φέτος. 4 δισεκατομμύρια μέσα σε ένα 12μηνο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή είναι καταστρατήγηση κάθε έννοιας δικαίου και είναι εφαρπαγή και είναι σκάνδαλο. Τελικά οι τράπεζες λειτουργούν ως ληστές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μέγα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Οι συζητήσεις μαζί σας είναι ενδιαφέρουσες. Να είστε καλά. Καλά, ό,τι επιθυμείτε. Το πι...